Κάνουμε κάθε Δευτέρα από την Παλαιά Διαθήκη. Κεφάλαιο ΙΒ και εδάφιο 15, σελίδα 429. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα 429, κεφάλαιο Β και εδάφιο 15. Κεφάλαιο ΙΒ και εδάφιο 15. Εδέ πράξεις του Ροβοάμ, επρώτε και έσχατε, δεν είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο Σεμαΐου του προφήτου και ειδό του βλέποντος εν τες γενεαλογίες. Ήσαν δε πάντοτε πόλεμοι μεταξύ Ροβοάμ και Ιεροβοάμ, και κοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού, και τάφη εν πόλη Δαβίδ, και βασίλευσε δέλαντα αυτού Αβιά, ο Υιός αυτού. Και βασίλευσε ο Αβιά επί τον Ιούδα εν το 18 έτη του βασιλέως του Ιεροβοάμ. 3 έτη βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ, το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Μιχαΐα, θυγάτηρ του Ουριήλ από Γαβά. Και το πόλεμος μεταξύ Αβιά και Ιεροβοάμ. Και παρετάχθη ο Αβιά εις μάχην με στράτευμα δυνατών πολεμιστών 400.000 ανδρών εκλεκτών. Και ο Ιεροβοάμ παρετάχθη εις μάχην εναντίον αυτού με 800.000 ανδρών εκλεκτών δυνατών εν ισχύ. Και σηκωθείς ο Αβιά επί το όρος Σεμαραΐμ, το εν το όρι Εφραΐμ, είπεν «Ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ, εις αυτόν και στους υιούς αυτού με συνθήκην άλατος. Αλλά ο Ιεροβοάμ, ο υιός του Ναβάτ, ο δούλος του Σολομώντος, υιού του Δαβίδ, εσηκώθηκε επανεστάτησεν εναντίον του Κυρίου αυτού. Και συνήθισαν προς αυτόν άνθρωποι μηδαμινοί, αχρίοι, και ενεδυναμώθησαν εναντίον του Ροβοάμ, υιού του Σολομώντος. Ότε ήτο ο Ροβοάμ νέος και απαλός στην καρδία και δεν είναι δύνατο να αντισταθεί σε αυτούς. Και τώρα εσείς λέγετε να αντισταθείτε εις την βασιλεία του Κυρίου την εις τα σχήρας των ιών του Δαβίδ, διότι είστε πλήθος πολύ και έχετε με θεαυτόν χρυσούς μόσχους, τους οποίους ο Ιεροβοάμ έκαμε σε εσάς δια θεούς. Δεν απεβάλλατε εσείς τους ιερείς του Κυρίου, τους Υιούς του Ααρών και τους Λεβίτας και εκάματε σε αυτούς ιερείς κατά τα έθνη της γης. Πάσος της προσέρχεται να ιερωθεί με μόσχον βοός και πτά κρυούς γίνεται ιερεύς εις τους μη θεούς. Αλλά εμείς τον Κύριον έχομεν Θεό ημών και δεν εγκατελείπομεν αυτόν και οι ιερείς λειτουργούντες εις τον Κύριον είναι οι Υιοί του Ααρών και οι Λεβίτες στην εργασία. Και καίουσι προς τον Κύριον καθεκά στην πρωίαν και καθεκά στην εσπέραν ολοκαυτώματα και θυμίωμα ευώδες και διατέθουσιν τους άρτους της προθέσεως επί της τραπέζης της καθαράς και την λιγνίαν την χρυσήν και τους λίχνους αυτής διανακαίει πάσαν εσπέραν διότι εμείς φυλάτωμεν την φυλακήν Κυρίου του Θεού ημών. Σεις όμως εγκατελείπετε αυτόν και ειδού ο Θεός αυτός είναι με θυμών επικεφαλής. Και οι ιερείς αυτού με ηχητικά σάλπιγγας δια να ηχώσουν εναντίον σας. Ή Ισραήλ, μην πολεμείτε εναντίον Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας, διότι δεν θέλετε ευωδοθεί. Ο δε Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδραν, δια να περιέλθει εκ των όπισθεν αυτών, και ήσαν κατά πρόσωπον τη Ιούδα, και η ενέδρα όπισθεν αυτών. Και όταν περιέβλεψεν ο Ιούδας, ιδού η μάχη ήτο έμπροσθεν και όπισθεν αυτών. Και ευώησαν προς τον Κύριον. Και οι ιερείς εσάλπισαν με τα σάλπιγγας. Τότε οι άνδρες Ιούδα ηλάλαξαν, καθώς ηλάλαξαν οι άνδρες του Ιούδα, ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ και πάντα τον Ισραήλ, έμπροσθεν του Αβιά και του Ιούδα, και έφυγον οι Ισραήλ από έμπροσθεν του Ιούδα και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις τα σχήρας αυτών. Και έκαμον ο Αβιά και ο λαός αυτού εις αυτούς σφαγήν μεγάλην, και έπεσαν τραυματίε εκ του Ισραήλ 500.000 ανδρών εκλεκτών. Και ταπεινώθησαν οι Ισραήλ εν το καιρό εκείνο, οι δε Ιούδα υπερίσχυσαν, επειδή ήλπισαν επί Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και κατεδίωξεν ο Αβιά εξοπίσω του Ιεροβοάμ, και έλαβε παρά αυτού πόλεις, την Βεθήλ και τα σκόμας αυτής, και την Ισενά και τα σκόμας αυτής, και την Εφραήν και τα σκόμας αυτής, και δεν ανέλαβε πλέον δύναμη ο Ιεροβοάμ εν τες ημέρες του Αβιά και επάταξεν αυτόν ο Κύριος και απέθανε. Και ενεδυναμώθη ο Αβιά και έλαβεν σε αυτόν 14 γυναίκας και γέννησεν 22 υιούς και 16 θυγατέρας.
Ιδέ λοιπέ πράξεις του Αβιά και η οδή αυτού και οι λόγοι αυτού είναι και γραμμένη η ιστορία του προφήτου Ιδώ Αμήν. Πλέον ο λαός Ισραήλ έχει πάρει το δρόμο που είναι μακριά από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, από την απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και το ζήτημα δεν είναι τώρα ποιος είναι καλύτερος από τον Ιούδα ή από τον Ισραήλ. Ο Ιούδας λοιπόν είχε μία μερίδα μαζί με τον Βενιαμίν, ο δε Ισραήλ είχε τις 10 φυλές του Ισραήλ τις υπόλοιπες. Και οι δυο έπραταν πονηρά. Και οι δυο ήταν απομακρυσμένοι από την αλήθεια του Ευαγγελίου, από το λόγο, από την αλήθεια του νόμου του Μωυσή, από το Λόγο του Θεού. Αλλά τώρα ανάμεσα σε αυτούς ο Θεός είναι αυτός που θα κάνει κρίση όταν χρειαστεί. Δηλαδή το κριτήριο του Θεού είναι πλέον όχι ποιος είναι κοντά στο Θεό ή ποιος είναι καλύτερος, αλλά το κριτήριο είναι ποιος είναι χειρότερος. Και είναι φοβερό αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός είναι τόσο αγαθός, ο Θεός είναι αγάπη, που εξετάζει τους ανθρώπους πλέον, γιατί σε αυτόν ανήκει να εφορά, να παρατηρεί όλους τους ιούς των ανθρώπων, ώστε κάθε φορά να κάνει κρίση, δηλαδή τη δικαιοσύνη του να την εφαρμόζει στη ζωή των ανθρώπων. Όταν δε υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους διαφοροποίηση, αντίθεση, ακόμη και διαμάχη, ο Θεός είναι υποχρεωμένος μερικές φορές να πάρει θέση, και η θέση που παίρνει είναι διακρίνοντας ποιος είναι ο χειρότερος. Όχι ποιος είναι έτσι πως τον θέλει ο Θεός, όχι ποιος είναι ακριβώς στο θέλημα του Θεού, αλλά ποιος είναι πιο μακριά από το Θεό. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο υπάρχει ο Ιεροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ ήταν ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω από τα προηγούμενα μαθήματα, ένας άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, γιατί βρήκε στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, βρήκε έναν άνθρωπο που να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει ως βασιλιάς στις 10 φυλές του Ισραήλ. Γιατί τότε ήταν πραγματικά φίλεργος, όπως λέει η Γραφή, ειλικρινής και ευθύς. Γι' αυτό τον κάλεσε, του προφήτευσε, τον προειδοποίησε ότι θα γίνει, και πράγματι όταν πέθανε ο Σολομώντας έγινε. Και έγινε πάρα πολύ εύκολα, γιατί ο Θεός το είχε κάνει. Από τη στιγμή όμως που έγινε βασιλιάς, δηλαδή που απέκτησε εξουσία. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη για τη διδασκαλία μας. Είναι για τον έλεγχό μας, για την παιδεία μας, για να μας καταστήσει ο Θεός ανθρώπους άγιους και τέλειους, εις μηδέν ηλίπης. Άλλη είναι η Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την οποία ο Θεός μας διδάσκει, μας ελέγχει και μας εκπαιδεύει, και άλλο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από το οποίο ο Θεός μας σώζει, στο οποίο στεκόμαστε, περπατάμε, γιατί εμείς στην Καινή Διαθήκη περπατάμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είμαστε σεσωσμένοι, εάν βεβαίως το πιστεύουμε και είμαστε και σε ασφάλεια, αν στεκόμαστε σε αυτό, και είμαστε και σε ευλογία αν περπατάμε ακριβώς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στα λόγια του Χριστού που είναι ζωοποιά. Όμως ας γυρίσουμε, ο Ιεροβοάμ, ένας άνθρωπος τον οποίο βρήκε ο Θεός τον καλύτερο ανάμεσα στους υπόλοιπους, τον έχρισε βασιλιά, αλλά αυτός ο άνθρωπος τον απέκτησε εξουσία, και επαναλαμβάνω ότι η εξουσία είναι κάτι που διαφοροποιεί τη σκέψη των ανθρώπων. Και επειδή ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς δίδει εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού. Και τι σημαίνει παιδί του Θεού? Πριν έλθει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι πλάσμα. Και μάλιστα γεγεννημένον κατά σάρκα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός μας, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα.
και τέκνα οργής. Όταν όμως ο άνθρωπος δεχθεί τον Ιησού Χριστόν και επικαλεστεί το όνομά του, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί, θέλει να αλλάξει τη ζωή του κατά πάντα και να γεννήσει μέσα σε αυτόν έναν καινούριον άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Γιατί το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Όταν λοιπόν τον αναγεννήσει, τότε έρχεται, όπως είπαμε, αυτή η μεγάλη μεταμόρφωση και μεγάλη αλλαγή που όμως εκδηλώνεται, καθώς λέει ο Χριστός ότι μας έκανε ιερείς και βασιλείς του υψίστου όλους όσους λάβαμε τη δωρεάν της χάριτος του Θεού δια της πίστεως αναγεννηθήκαμε. Μας δίδει εξουσία. Ιδού δίδω εξουσία εις εσάς, να πατάτε σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μπορεί να σας βλάψει. Μας δίδει ελευθερία ο Θεός. Δεν είμαστε πια δέσμοι από τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και τις αμαρτίες μας, γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει πραγματικά είναι ελεύθερος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν καπνίζει κανείς. Θα μου πεις το τσιγάρο, αυτό το μικρό. Αλλά και δεν υπάρχουν και μόνιμες μεγάλες αμαρτίες. Πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες, διαστροφές. Δεν υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχει πόλεμος που αγωνίζεται ο διάβολος να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και οι παγίδες του διαβόλου είναι συγκεκριμένες. Δεν θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγνοείται τις μεθοδίες του εχθρού. Όπως πείραξε ο πειράζων, όπως πείραξε και τον Ιησού Χριστόν στα τρία χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο τριαδικό, όπως αυτός είναι Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, έτσι και τον άνθρωπο τον έφτιαξε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και ο διάβολος λοιπόν πειράζει τον άνθρωπο σε αυτές τα τρία χαρακτηριστικά του. Στο σώμα με τις επιθυμίες της σαρκός. Προσπαθεί να δελεάσει και να προκαλέσει με πάσης φύσεως αμαρτία. Στην καρδιά προσπαθεί να τρομοκρατήσει, αλλά ακόμη και να προσφέρει, στηριζόμενος στην επιθυμία των οφθαλμών και στην επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Και στο πνεύμα προσπαθεί να τον κάνει να υπερηφανευθεί τον άνθρωπο, καθώς είναι γεγραμμένο η αλαζονία του πνεύματος είναι το φρόνημα του κόσμου. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών ή των άλλων πραγμάτων και η αλαζονία του βίου. Τρία πράγματα λοιπόν προσπαθεί να κάνει ο διάβολος για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πρώτον, δελεάζει και προκαλεί με πάσης φύσεως αμαρτίες και προσφορές. Και αμαρτίες και προσφορές. Το δεύτερο είναι να απειλεί και τον νομοκρατεί. Προσπαθεί να φοβήσει τον άνθρωπο του Θεού και με διάφορους τρόπους να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τον Χριστό. Από φόβο. Και το τρίτον είναι να πλανήσει, γιατί είναι ο πατήρ του ψεύδους. Να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει από την απόλυτη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού σε άλλες αλήθειες που θα τον οδηγήσουν στην απώλεια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει αγωνίζεστε, αυτή είναι η προτροπή του, να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμένη η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Δεν μας υπόσχεται χαρές και πανηγύρια όταν πιστέψουμε στον Χριστό. Αντιθέτως, μας φανερώνει, μας αποκαλύπτει ότι πρέπει να ταπεινωθούμε να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη και να αγωνιστούμε να περπατάμε μέσα από την τεθλιμένη οδό, που όμως αυτή μας οδηγεί στον ουρανό. Τώρα λοιπόν, ο Ιεροβοάμ πλανήθηκε, φοβήθηκε και τα τρία έπαθε και δελεάστηκε. Του άρεσε που έγινε βασιλιάς. Φοβήθηκε ότι θα χάσει τη βασιλεία και πλανήθηκε απομακρυνόμενος από το Λόγο του Θεού. Να το πούμε γρήγορα. Όταν έγινε βασιλιάς ήξερε ότι θα πρέπει οι 10 φυλές του Ισραήλ να πηγαίνουν να προσκυνάνε κατά το Λόγο του Θεού στην Ιερουσαλήμ και εκεί φοβήθηκε. Και λέει εγώ τώρα βασιλιάς θα αφήσω αυτούς να πηγαίνουν να προσκυνάνε εκεί που είναι το άλλο το βασίλειο. Και τον οδήγησε σε πλάνη. Έβγαλε καινούριους θεούς
καινούργια θυσιαστήρια και καινούργιους ιερείς. Οι ιερείς τότε ήταν εκ της φυλής του Λεβί και του Ααρών. Λέει λοιπόν, θα φτιάξω θυσιαστήρια, Δαν και Βεθήλ, και εκεί θα βάλω δύο θεούς που θα είναι βόδια. Και θα λέω στους, και λέω στους υπηκόους του, αυτοί είναι οι θεοί σας που σας βγάλαν από την Αίγυπτο. Τα είδωλα. Όχι ο αληθινός Θεός, τον οποίον κανείς ποτέ δεν είδε. Και μάλιστα λέει ότι και κανείς δεν τον άκουσε ποτέ. Μάλλον εσείς, είπε ο Χριστός στους Ισραηλίτες, δεν τον ακούσατε ποτέ. Γιατί η φωνή του Θεού ακούστηκε, ακούγεται. Κανείς όμως δεν τον είδε ποτέ και έζησε το Θεό. Και τώρα τους παρουσιάζει δύο είδωλα και τους λέει, αυτός είναι ο Θεός σας, προσκυνήστε τον. Οι Λεβίτες, οι ιερείς, οι αληθινοί έφυγαν και πήγαν στον Ιούδα. Και τότε διάλεξε εκ των εσχάτων του λαού, λέει η Γραφή, διάλεξε ιερείς, τους καθιέρωσε να ιερατεύουνε στα βόδια. Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου στο Θεό, γι' αυτό και για τον Θεό αποτέλεσε τον χειρότερο βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος επλάνησε, πλάνην ικτράν, μέσα έβγαλε το λαό του Θεού μέσα από τον αληθινό λόγο του Θεού και τον έφερε μέσα στην απόλυτη ειδωλολατρία. Απ' την άλλη μεριά, βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, πέθανε και έγινε ο Αβιά. Και αυτός έπραξε πονηρά, δεν έπραξε κατά τον Δαβίδ και κατά το θέλημα του Θεού, γιατί για να πράξεις ακριβώς το θέλημα του Θεού, η καρδιά σου πρέπει να είναι ευθεία και τέλεια. Ευθεία κατά την καρδία του Θεού, τέλεια να ελπίζεις μόνο στον Κύριο και ειλικρινής να δέχεσαι μόνο την αλήθεια του Ευαγγελίου, μόνο την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ο Αβιά τίποτα από αυτά δεν έκανε. Μάλιστα και ο πατέρας του, στο τέλος της ζωής του, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στο τέλος, απομακρύνθηκε από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει το παιδί του μέσα στην αμαρτία και την παράβαση και την ανομία του Λόγου του Θεού. Και έτσι και ο Αβιά μεγάλωσε μακριά από το Θεό. Όχι όμως τόσο άσχημα όσο και ο Ιεροβοάμ. Και επαναλαμβάνω ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ανάμεσα στα δύο εκλέγει αυτόν που ελπίζει σε αυτόν, έστω και με λανθασμένο τρόπο. Βλέπετε, και λάθος τρόπο να έχει ο άνθρωπος και ακόμη σε αμαρτία να είναι ο άνθρωπος, όταν ελπίσει στο Θεό και ζητήσει βοήθεια από το Θεό με επιχειρήματα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα βρει χάρη από το Θεό. Πόλεμος λοιπόν μεγάλος έγινε μεταξύ του Ιεροβοάμ και του Ροβοάμ. Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από το Θεό, τι δημιουργείται? Μίσος, κακία, πόλεμος. Μάλιστα η Γραφή λέει, μόνο ύπιο της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ήταν και ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ιδίως ο Ιεροβοάμ. Τι ήταν αυτό που τον ξεσήκωσε να πάει να πολεμήσει τον αδελφό του, τα αδέλφια του? Φοβερό. Μπορεί να έχουν διαφορά, αλλά είναι αδέλφια μας. Είναι αδέρφια του. Είναι λαός του Θεού, λαός Ισραήλ. Η παράβαση όμως οδηγεί τον άνθρωπο σε κακία. Οδηγεί τον άνθρωπο στο να σκληρύνει η καρδιά του ανθρώπου και να είναι αμετανόητη. Και στηρίχθηκε κιόλας με υπερηφάνεια στο ότι είχε πολύ στρατό, μεγάλη δύναμη. Μάζεψε 800.000 πολεμιστές δυνατούς εν ισχύ. Βέβαια, 10 φυλές από τη μια μεριά, μία φυλή, μία μισή φυλή από την άλλη. Και εκείνο που επιθυμούσε ήταν την καταστροφή. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Των αδελφών του. Ναι, αλλά δεν είναι μαζί μας. Μα είναι αδελφοί σου. Είναι λαός του Θεού, είναι λαός Ισραήλ. Θέλεις την καταστροφή τους? Εδώ ο Θεός μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Γιατί αν αγαπάμε τους εχθρούς μας και προσευχόμαστε υπέρ αυτών, τότε ο Θεός μας χρωστάει χάρη. Είναι μεγάλη μισθαποδοσία. Και ο Ιούδας αναγκάστηκε να αμυνθεί. Μάζεψε 400.000 στρατιώτες. Διπλάσια η δύναμη του Ιεροβοάμ. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, η έκβαση
των περιστάσεων, καταστάσεων της ζωής μας δεν εξαρτάται από την αδυναμία μας ή από τη δύναμή μας. Μάλιστα, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει πάρα πολύ καλά τη διαφοροποίηση. Επειδή εφύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, αν και έχεις μικράν δύναμη, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα θέσω μπροστά σου θύραν ανεωγμένην ευλογίας. Απ' την άλλη μεριά λέει στον ποιμένα της Εκκλησίας, της Λαοδικίας, λες ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και έχω μεγάλη δύναμη. Μετανόησε, γιατί καταστρέφεσαι. Αλλά ο άνθρωπος έχει μάθει να ελπίζει στις ικανότητές του, στις δυνάμεις του, στην εξυπνάδα του, στην ευφυΐα του και ιδιαιτέρως στην πανουργία του. Και αυτό να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, ότι είναι πλάνη του διαβόλου. Δεν εξαρτάται η ζωή μας ούτε από τα υπάρχοντά μας, ούτε από τις δυνατότητές μας, ούτε από την εξουσία μας, ούτε από τις δυνάμεις μας. Εξαρτώνται τα πάντα στη ζωή μας από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τα πάντα όμως. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν κάνει χατήρια, χάρη κάνει, χατήρια δεν κάνει. Και δεν εμπέζεται ο Θεός. Δεν μπορείς να παίξεις με το Θεό. Ό,τι σπέρνεις, λέει ο Λόγος του Θεού, θα θερίζεις. Σπέρνεις στη σάρκα, θα θερίζεις φθορά. Σπέρνεις το πνεύμα, θα θερίζεις ζωή αιώνιο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός έχει κάνει πράγματι τα πάντα για μας, με αποτέλεσμα τα πάντα στη ζωή μας να εξαρτώνται από το Θεό. Αλλά στην πραγματικότητα τα πάντα στη ζωή μας να εξαρτώνται από τις αποφάσεις μας, από την πορεία μας, από τις επιλογές μας. Μας έχει δώσει απόλυτη ελευθερία να μπορούμε να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε. Μας έχει δώσει αποκάλυψη να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Μας έχει δώσει το λόγο του που μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε και μας έχει δώσει και το πνεύμα του το Άγιο να κατευθύνει την οδό μας. Και όλα αυτά κάτω από την αγάπη του Θεού Πατρός. Τα πάντα βεβαίως είναι στα χέρια του Θεού, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τις αποφάσεις μας, από τις επιλογές μας. Και έχουμε πει και πολλές φορές και θα το πω μια φορά ακόμη, ρωτάει, αναρωτιέται ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι άνθρωπος από όλους τους ανθρώπους τόσο σοφός που να γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων? Και η εύκολη απάντηση μέσα από τα ανθρώπινα χείλη είναι κανείς. Όμως ο Θεός μας λέει ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί οι αποφάσεις μας προέρχονται πρώτον από τις επιθυμίες της σαρκός. Οι επιθυμίες της σαρκός είναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι, γιατί με τα αισθητήριά μας, με τις αισθήσεις μας, έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο, με το περιβάλλον μας. Όραση, ακοή, γεύσεις, αφή. Οι αισθήσεις είναι αυτές. Εάν λοιπόν περπατήσουμε κατά τη σάρκα και οι αισθήσεις μας οδηγήσουν στο να πάρουμε απόφαση, η απόφαση αυτή θα είναι λανθασμένη και στην καλύτερη περίπτωση θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αν όμως πριν πάρουμε απόφαση, επειδή κάτι μας αρέσει, η επιθυμία της σάρκας, πάμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ταπεινά, με φόβο, με ενδιαφέρον, με αλήθεια, και του πούμε: Θεέ μου, μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό, εσένα τι σ' αρέσει? Τότε με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός θα επέμβει, γιατί είναι ζωντανός Θεός, δεν πιστεύουμε σε έναν πεθαμένο Θεό, ούτε σε έναν Θεό μακράν, σε έναν Θεό πλησίον πιστεύουμε. Με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός θα έρθει
Και ενώ εμάς θα μας αρέσει αυτό, θα έρθει να μας δείξει κάτι άλλο που εμείς δεν το έχουμε δει, που είναι τόσο πολύ πιο ωραίο, ακριβώς γιατί μας το φέρνει ο Θεός. Γι' αυτό όταν θέλουμε να εκλέξουμε, πάντοτε λέμε προσευχή σου να σου φανερώσει ο Θεός. Μην εκλέγεις με τη δική σου όραση, ακοή, με τη δική σου γνώμη, μην εκλέγεις. Αλλά πήγαινε και πες στο Θεό, Κύριε, εσένα τι σ' αρέσει. Εξάπαντος ο Θεός θα απαντήσει. Γιατί σ' αγαπάει. Αλλά δεν είναι μόνο η επιλογή μας το τι μας αρέσει, είναι και η καρδιά μας, το τι θέλουμε. Με αυτό το μ' αρέσει και θέλω, πόσες καταστροφές έχουν γίνει στις ζωές μας, του κάθε ανθρώπου. Πριν πάρεις απόφαση με βάση αυτό που θέλεις, πήγαινε στον Κύριο και ρώτησε τον. Πες του, Κύριε, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις. Μην πέσεις σε καμιά παγίδα και αποφασίσεις κάτι που μπορεί να διορθώνεται, αλλά μπορεί και να μην διορθώνεται. Μπορεί και να μην διορθώνεται. Ή μπορεί να μην διορθώνεται εύκολα. Ή μπορεί να διορθώνεται πόδινα. Μην πέσουμε στις παγίδες του εχθρού που έρχεται να μας τελεάσει με τις δικές του προτάσεις. Εμείς θέλουμε τις προτάσεις μας να είναι από το Θεό. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εξάπαντος ο Θεός στην ερώτησή σου, το τι θέλεις εσύ Θεέ μου σε σχέση με αυτό που θέλω εγώ, ο Θεός θα έρθει να σου δώσει την απάντηση. Θα έρθει να σου φανερώσει, θα βρει τον τρόπο. Αρκεί να πας με ειλικρίνεια, με αγαθοσύνη και με ετοιμασμένη την καρδιά σου για να σου απαντήσει ο Θεός και να τον ακούσεις και να τον υπακούσεις. Και τέλος είναι, μην κρίνεις το πνεύμα, μην κρίνεις τι είναι εσύ τι είναι σωστό. Εγώ πιστεύω, αυτό το πιστεύω και το νομίζω, πόσες μεγάλες ζημίες δεν έχουν κάνει στη ζωή μας. Δεν είναι τι πιστεύεις και τι νομίζεις, είναι τι πιστεύει και τι νομίζει ο Χριστός. Εγώ έτσι κρίνω, ας την κρίση τη δική σου. Δεν την παραβλέπουμε, αλλά την παρουσιάζουμε μπροστά στο Θεό. Εγώ, Κύριε, πιστεύω ότι το σωστό είναι αυτό, εσύ τι λες. Και θα έρθει ο Θεός με τα βεβαιότητας να σου δείξει το δικό του το σωστό. Και αφού σου φανερώσει τι αρέσει στο Θεό, τι θέλει ο Θεός και τι είναι το σωστό για το Θεό, τότε θα επέμβει και θα αλλάξει την καρδιά σου. Και θα πάψεις πια να θέλεις αυτό που ήθελες. Θα πάψεις πια να σου αρέσει αυτό που σου άρεσε. Και θα πάψεις πια να μένεις πεισματοδός σε αυτό που εσύ σκέφτεσαι σαν σωστό, αυτό που εσύ θέλεις, ώστε ο Θεός να μπορέσει πραγματικά να σε ευλογήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Ο Ιεροβοάμ λοιπόν είχε πάρει στερεή απόφαση, ήθελε την καταστροφή του Αβία. Πάση θυσία. Στηριζότανε στη δύναμή του, επιθυμούσε η καρδιά του και του άρεσε να τους δει κατεστραμμένους απέναντι. Αμύνθηκε ο Αβία. Έπρατε πονηρά, είπαμε. Αλλά δεν ήταν τόσο κακός, δεν ήταν τόσο πλανημένος, δεν ήταν τόσο μακριά αυτός από τον Θεό όσο ο Ιεροβοάμ. Γι' αυτό στηριζόμενος στο Λόγο του Θεού ενημερώνει το λαό Ισραήλ λέγοντας, δεν πρέπει εσείς να ξέρετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε τη βασιλεία αυτού στον Ισραήλ διαπαντός στο Δαβίδ και στα παιδιά του. Δεν το ξέρετε αυτό, ότι ο Θεός δεν αλλοιούται, δεν είναι άνθρωπος να μεταμελείται. Διαπαντός έδωσε τη βασιλεία του επί της γης στον Δαβίδ με θόρκου και στα παιδιά του. Πού πάτε, τι πάτε να κάνετε, να αλλάξετε την απόφαση του Θεού και το σχέδιο του Θεού? Δεν θα ευωδοθείτε αν πηγαίνετε ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει αποφασίσει και εκτελεί. Μην παίρνετε θάρρος που για την αμαρτία του Σολομώντα αφαίρεσε από τη βασιλεία των ιών του Δαβίδ τις 10 φυλές του Ισραήλ. Μην παίρνετε αυτό το θάρρος. Γιατί εσείς είσαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείτε ο Θεός να είναι μαζί σας, ούτε να σας ευωδώσει. Έχετε φτιάξει άλλους θεούς. Έχετε χρήσει άλλους ιερείς.
Όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως λέει η Γραφή σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Ο πρεσβύτερος πρέπει εξάπαντος να είναι μιας γυναικός ανήρ. Πρέπει εξάπαντος να έχει παιδιά. Όπου πρεσβύτερος και επίσκοπος στο Λόγο του Θεού είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει ιεραρχία στους δούλους του Θεού εξουσίας. Υπάρχει ιεραρχία υπηρεσίας. Αυτά όλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Όπως τα έφτιαξε ο Ιεροβοάμ. Ανώτερος, κατώτερος, πιο μεγάλος, μα πιο μεγάλος και πιο μικρός. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στη Γραφή λέει εσείς πάντες αδελφοί είστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν συστήνουμε τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία. Τον Ιησού Χριστόν συστήνουμε σαν Κύριο, τους εαυτούς μας σαν δούλους. Και η δουλειά μας είναι να περιθάλτουμε και να επιμελούμεθα τους ανθρώπους που ο Θεός σώζει, ο Ιησούς Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία Του, για να μείνουν στερεωμένοι στην πίστη, στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν βλέπετε λοιπόν, λέει ο Αβιά, ότι εσείς είσαστε μακριά από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείτε να ελπίζετε στην εύνοια του Θεού και στη βοήθεια του Θεού. Καρδιά σας είναι χαλασμένη. Η λογική σας είναι έξω από το νουν του Χριστού. Θέλετε να κατεξουσιάζετε και να κάνετε και να γίνετε αυτό που λέτε εσείς. Αλλά εμείς, λέει ο Αβιά, ο οποίος έπρατε τα πονηρά ενώπιον του Θεού, όμως έμενε στο Λόγο του Θεού. Εμείς λατρεύουμε το Θεό στο ναό του Σολομώντα. Οι ιερείς οι δικοί μας είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης από τη φυλή του Λεβί και του Αρών. Και λατρεύουμε το Θεό μέσα στο ναό όπως ακριβώς μας βεβαιώνει και μας θέλει ο Θεός. Και με καθεκά στην ημέρα ολοκαυτώματα και θυμιάματα ευώδη. Διαθέτουμε τους σάρτους της προθέσεως επί της τραπέζης της καθαράς και ανάβουμε τη λιχνία, τη χρυσή και τους λίχνους αυτής δια να καίει κάθε βράδυ. Εμείς δε φυλάτωμεν την φυλακή του Κυρίου του Θεού. Εσείς όμως εγκαταλείψατε το Θεό. Και επαναλαμβάνω, ο Αβιά είναι σε αμαρτία. Πράττει πονηρά ενώπιον του Θεού. Αλλά μένει στο Λόγο του Θεού τουλάχιστον σε αυτά που μπορεί. Δεν έχει απόκληση από το Λόγο του Θεού. Έχει απόκληση από τον αγιασμό. Αλλά δεν έχει απόκληση από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ευαρέστος, δεν ευαρέστη το Θεό. Δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτόν, αλλά όμως τώρα ο Θεός πρέπει να πάρει θέση. Προσέχετε λοιπόν τους ενημερώνει ο Αβιά. Μη πολεμάτε εναντίον της φυλής του Ιούδα, γιατί πολεμάτε εναντίον Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Δεν θα ευωδοθείτε. Και εδώ μας θυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός στον Σαούλ, που έγινε στη συνέχεια Απόστολος Παύλος, ο οποίος τι έλεγε. Πάμε να κυνηγήσουμε, να ψηλάβουμε, να φυλακίσουμε και να ταλαιπωρήσουμε τους αιρετικούς εξαιρέσεως των Αζωραίων. Και πήρε και εξουσία να πάει στη Δαμασκό να συλλάβει και να ταλαιπωρήσει τους αιρετικούς της αιρέσεως των Αζωραίων. Και στο δρόμο τον συνάντησε ο Κύριος γιατί τον αγαπούσε. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Μα Κύριε, ποιος είσαι εσύ? Εγώ δεν διώκω σένα, τους αιρετικούς διώκω. Όχι, εμένα διώκεις. Εμένα διώκεις. Γιατί αυτοί που λες εσύ αιρετικοί είναι το σώμα του Χριστού. Είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Είναι αυτοί που δέχθηκαν τον Υιό μου το μονογενή. Που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Εμένα διώκεις. Και μάθε ότι όποιος διώκει εμένα είναι σκληρό. Είναι σαν να κλωτσάει καρφιά. Και όταν διώκουμε με οποιοδήποτε τρόπο τους ανθρώπους του Θεού, σε οποιαδήποτε κατάσταση αγιασμού, εκοσμίκευσης, αληθείας και αν βρίσκονται, διώκουμε τον ίδιο το Θεό, αδερφοί. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει δια του Ιησού Χριστού εντολή. Αγαπάτε αλλήλους,
αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς εγώ σας αγάπησα. Δεν μας είπε αγαπάτε τους καλύτερους. Αντιθέτως μάλιστα, εάν πράξετε εις έναν των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ πράτετε. Και ο Σαούλ τάχασε. Ποιος είσαι Κύριε εσύ τον οποίον εγώ κλωτσάω? Και του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Έπεσε κάτω τυφλός και είπε το όμορφο αυτό, Κύριε πες μου τώρα τι πρέπει να κάνω. Τι ωραία αδερφή αγαπητή αυτή η θέση του ανθρώπου της ταπείνωσης, δεν ξέρω τι να κάνω, πες μου εσύ τι πρέπει να κάνω. Γιατί η αλήθεια είναι αδερφοί ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όχι συνήθως, ούτε μερικές φορές, ποτέ δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί ο Θεός μας βεβαιώνει, οι βουλές σας, οι επιθυμίες σας, το θέλω σας δεν είναι βουλές μου. Και οι οδοί σας, οι αποφάσεις σας και οι σκέψεις μου δεν είναι οδοί σας. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι οδοί μου από τις οδές σας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν ξέρουμε, ποτέ δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο άνθρωπος που λέει ξέρω τι πρέπει να κάνω θα βρεθεί κατά τον καλύτερο τρόπο σε αδιέξοδο ή σε καταστροφή. Ο άνθρωπος όμως που λέει δεν ξέρω, πες μου εσύ Κύριε τι πρέπει να κάνω, με φτιαγμένη, ετοιμασμένη όμως την καρδιά πραγματικά να ακούσει τη φωνή του Θεού και να την υπακούσει, αυτός ο άνθρωπος θα βρίσκει πάντοτε χάρη από το Θεό. Δεν θα ευωδοθείτε, γιατί δεν έρχεστε εναντίον του Ιούδα, αλλά έρχεστε εναντίον του Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Δεν έρχεστε εναντίον της φυλής Ιούδα, εναντίον των ανθρώπων, πόσο μάλλον της Εκκλησίας του Χριστού. Έρχεστε εναντίον του Κυρίου των δυνάμεων. Και σκληρών είναι να γλακτίζετε σε κέντρα. Ναι, αλλά είμαστε 800.000 στρατιώτες, αναρρύθμιτοι. Και είσαστε ούτε μισοί. Δυνατή ενισχύ. Είπαμε ότι οι εκβάσεις της ζωής μας δεν εξαρτώνται από τις δυνατότητές μας. Μας βεβαιώνει με απόλυτο τρόπο ο Θεός. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Γιατί εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Δεν εξαρτώνται λοιπόν οι εκβάσεις της ζωής μας από τις δυνατότητές μας ή τις δυνάμεις μας ή την εξυπνάδα μας ή τα υπάρχοντά μας ή τα μέσα που διαθέτουμε ή τη σοφία μας και τη σύνεσή μας. Δεν εξαρτάται. Εξαρτάται από την εύνοια του Θεού. Εάν μάλιστα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει και τύχη στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τότε ακόμη περισσότερο πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από την εύνοια του Θεού, η οποία εκδηλώνεται αρνητικά ή θετικά από την καρδιά μας, από τις αποφάσεις μας. Ο Ιεροβοάμ ο Αβιά το είπε, ο Ιεροβοάμ το άκουσε, αλλά δεν έδωσε καμία σημασία. Και ξεκίνησε πόλεμο καταστροφικό εναντίον του Ιούδα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο με 800.000, αλλά και με μεγάλη στρατηγική ικανότητα. Έστειλε πολύ στρατό με ενέδρα και από πίσω, χωρίς να τους καταλάβουν οι Ιουδαίοι. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οι Ιουδαίοι είδαν, οι φίλοι του Ιούδα, ο Αβιά, ότι ήταν εχθρός μπροστά και εχθρός πίσω. Θεωρητικά η μάχη ήταν καταδικασμένη εις βάρος της φυλής Ιούδα και του βασιλιά Αβιά. Αλλά λέει η Γραφή, «Κι όταν περιέβλεψεν ο Ιούδας, ιδού η μάχη ήταν ή το έπροσθεν και όπισθεν αυτόν,
Και τότε ευόησαν προς τον Κύριον. Το πρώτο πράγμα. Κράξε σε μένα, φωνάζει ο Θεός, και θα σου φανερώσω πράγματα που δεν έχεις δει και δεν έχεις γνωρίσει. Άλλο προσεύχομαι, που είναι η επαφή μας με το Θεό, άλλο δέομαι, που ενημερώνω το Θεό για τα ζητήματά μου, άλλο οικετεύω, που ταπεινώνομαι και παρακαλώ με όλη την καρδιά μου, και άλλο κράζω, βοώ από απελπισία, ελπίζοντας μόνο στο Θεό. Πιο ωραία προσευχή είναι να βοήσεις το Θεό, είτε ζητώντας βοήθεια, είτε δοξάζοντας το Θεό. Μακάριος ο λαός ο οποίος γνωρίζει αλλαλαγμό, λέει ο Θεός, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αφού ευόησε, τι είπα, βόηθα μας. Σκεφτείτε 400.000 να βοήσουν στο Θεό. Βοήθησε μας, ελευθέρωσε μας, δεν ξέρω τι είπανε, αλλά αυτά θα είπανε. Και στη συνέχεια, οι ιερείς εσάλπισαν με σάλπιγγες. Δηλαδή θα λέγαμε για την Καινή Διαθήκη, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Προσευχήθησαν με βοή, με κραυγή, με το νου, και προσευχήθησαν και με βοή και κραυγή, με σάλπιγγας, με το Πνεύμα. Και καθώς αλλάλαξαν, δόξασαν και εσάλπισαν με σάλπιγγα, ο Θεός ενήργησε άμεσα. Ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ και πάντα τον Ισραήλ, έμπροσθεν της φυλής του Ιούδα. Δηλαδή με ποιο τρόπο. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού τις περισσότερες φορές δεν μας εξηγεί τον τρόπο, αλλά μας λέει το τι ακριβώς κάνει ο Θεός. Γιατί ο τρόπος διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο, από περίσταση σε περίσταση και από κατάσταση σε κατάσταση. Αλλιώς έσωσε σένα, αλλιώς έσωσε εμένα, αλλιώς θα σώσει τον άλλον. Κάθε ένας έχει δηλαδή τη δική του ομολογία, τη δική του βιωματική εμπειρία. Γι' αυτό και κάθε ένας ομολογεί ομολογία τελείως διαφορετική από τον άλλον. Τόσοι άνθρωποι ομολογούνε, κανένας δεν έχει ίδια ομολογία με τον άλλον. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι μοναδικός στα μάτια του Θεού. Και η ανταπόκριση του Θεού είναι μοναδική κατά τον χαρακτήρα, κατά την υπόσταση, κατά την περίπτωση την ανθρώπινη. Αλλιώς σώζει τον αλκοολικό, αλλιώς σώζει τον καλό άνθρωπο, αλλιώς σώζει τον θρησκευόμενο άνθρωπο, αλλιώς σώζει τον πολύ αμαρτωλό άνθρωπο. Είναι κάθε ένας άνθρωπος μπροστά στα μάτια του Θεού μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δεν έχει τίποτα το κοινό. Γι' αυτό και βλέπετε δισεκατομμύρια άνθρωποι και κανένας δεν μοιάζει στον άλλον εκτός αν είναι δίδυμοι. Για να μην πω και τα δαχτυλικά υποτυπώματα. Όπως ακριβώς υπάρχει η πλήρης και τέλεια διαφοροποίηση των ανθρώπων ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο, έτσι και ακόμη περισσότερο υπάρχει η πλήρης και τέλεια διαφοροποίηση ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο μεταξύ όλων των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα βγάλει πέρα με όλους μας και με τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Εγώ έχω 4 παιδιά. Κανένα παιδί δεν μοιάζει με το άλλο. Κανένα παιδί δεν μπορούσα να το κάνω, όπως έλεγε η γιαγιά μου, ζάφτη. Να το κάνω καλά. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ελέγξω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου ήταν η βοήθεια του Θεού. Ήταν η χάρις του Χριστού. Και μάλιστα στη δική μου οικογένεια που πριν μας σώσει ο Χριστός ήταν και διαλυμένη και τα παιδιά μας ήταν άστα να πάνε, μικρά. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί, είναι αυτός που επεμβαίνει στη ζωή και στις οικογένειες των ανθρώπων. Αρκεί να του αφιερώσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας, οι γυναίκες να αφιερώσουν τον άντρα τους, τα παιδιά τους. Τι σημαίνει αφιερώνω?
σημαίνει ότι αναγνωρίζω ότι εγώ με τη γυναίκα μου δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Γι' αυτό τη δίνω σε σένα να την μεγαλώσεις, να της αλλάξεις το χαρακτήρα και να την κάνεις δική σου δούλη, ώστε να την απολαμβάνω κι εγώ. Να σας πω αλλιώς. Σαν άνθρωποι, τι μπορούμε να κάνουμε ένας τον άλλον? Πέστε μου, τι μπορώ να κάνω εγώ για σας, για τον κάθε έναν από σας? Τίποτα. Μπορώ όμως. Μπορώ να πάω στο Θεό και έναν από εσάς να το φέρω μπροστά του και να του πω: Κύριε, εγώ με τον αδελφό αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσύ όμως μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ευλόγησέ τον. Είναι σωστό? Όχι μόνο είναι σωστό, όχι μόνο είναι αποτελεσματικό, όχι μόνο είναι ευάρεστο εις το Θεό, αλλά είναι και ένδοξη αυτή η αφιέρωση στο Θεό ανθρώπων, καταστάσεων και περιστάσεων. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά να πω και ακόμη περισσότερο, ούτε με τον εαυτό μας μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορώ εγώ να τυθασέψω την καρδιά μου, τη σάρκα μου, το πνεύμα μου? Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και δεν υφίστανται άγιοι άνθρωποι εξιδίας, δυνάμεως και πρωτοβουλίας. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ουχέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός με τις ικανότητες των ανθρώπων. Αγιασμός μπορεί να υπάρξει με την προσευχή των ανθρώπων και με τη βοήθεια και την εύνοια του Θεού. Ο Θεός λοιπόν επάταξε τον Ιεροβοάμ και όλο το στρατό, γιατί ήταν χειρότερος από όλους, έξω από κάθε ίχνος θελήματος του Θεού, και ο Αβία παρέμεινε, αλλά βασίλευσε και αυτός μόνο 3 χρόνια. Και με αυτόν έχει λογαριασμό ο Θεός. Και με τον Ιεροβοάμ είχε, και με τον Αβία έχει, και με εμάς έχει λογαριασμό ο Θεός. Βέβαια, εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είμαστε σε πολύ ευνοϊκή θέση. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πάμε σε αυτόν, εγωνατίζουμε και λέμε: Κύριε, πάλι μουσκεμα τα έκανα. Πάλι η καρδιά μου ξεπετάχτηκε, πάλι το πνεύμα μου αγρίεψε και σκλήρνε, πάλι το σώμα μου με οδήγησε λάθος, πάλι λάθος τα έκανα. Θύμωσα, αγρίεψα, ζήλεψα, πικράθηκα, τι άλλο θέλετε να πω? Γέμισε κακία η καρδιά μου. Είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί έχουμε μαζί μας το αρνίον το εσφαγμένο, που πάμε στο ταμείο μας, κλειδώνουμε την πόρτα, γονατίζουμε, κλαίμε στο Θεό, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, ζητάμε τη χάρη και το έλεος από το Θεό, και ο Θεός κάνει χάρη σε μας, χάριν του Χριστού. Χάρη αντιχάριτος. Όπως έκαμε χάρη στον Αβιά, χάριν του Δαβίδ του πατρός του, ο οποίος περπάτησε ακριβώς το θέλημα του Θεού, εμάς τώρα ακόμη περισσότερο, ο Θεός κάνει χάρη σε μας, χάριν του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 81. Ύμνος 81 από τα μεγάλα μυμνολόγια. Ο Ιησούς Χριστός σε κράζει